Καλώς ήρθατε στο 10ο επεισόδιο της σειράς Zero to Hero Project Powered by Raystorms. Στο σημερινό βίντεο, όπως βλέπετε πάρα πολύ καλά, βρισκόμαστε στους Raystorms, καθώς αυτό εδώ το αυτοκίνητο επιτέλους θα πάρει άλογα. Θα πάρει δύναμη, θα πάρει έξτρα ήχο. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδατε τις τελευταίες λεπτομέρειες σε όλο το αυτοκίνητο. Είναι σχεδόν στην τελική του κατάσταση. Αν δεν τα έχετε δει, πάτε να τα τσεκάρετε οπωσδήποτε για να δείτε τι θα κάνουμε στο αυτοκίνητο το δικό σας. Το αυτοκίνητο θα κερδίσει ένας από εσάς. Πώς μπορείτε να το κερδίσετε? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ένας είναι αγοράζοντας merch από το Creator Shop και συγκεκριμένα από το link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, creatorshop.gr / Zero to Hero. Παίρνετε ένα t-shirt, ένα φουτεράκι, ένα καπέλο και για κάθε 3 ευρώ που ξοδεύετε παίρνετε μία συμμετοχή για τη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει τέλος Ιανουαρίου. Ένας θα κερδίσει το αυτοκίνητο και ο δεύτερος νικητής θα πάρει ένα υπερτούμπανο custom PC μοναδικό. Μπορώ να πω ότι κάποιοι μπορεί να το θέλουν περισσότερο από τα μάξι, δεν ξέρω, οι τρελαμένοι gamers. Ο δεύτερος τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Έρχεστε στους Raystorms, όπως βρίσκομαι εγώ αυτήν εδώ τη στιγμή, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο μαγαζί, στη Ρόδο αλλά και on the go. Κάνετε προγραμματισμό του αυτοκινήτου σας όπως θα κάνουμε και εμείς σήμερα και θα δείτε τα μυστικά και θα μάθετε περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Μπορείτε να κάνετε δύναμο μέτρηση και τις άλλες τους υπηρεσίες και θα κερδίσετε 10% επιστροφή σε συμμετοχές για τις εργασίες. Έρχεστε, λέτε ήρθα το Zero to Hero Project και παίρνετε συμμετοχές για να κάνετε αυτό εδώ το αμάξι δικό σας. Δεν πιστεύω ότι θα το αποχωριστώ. Πρώτη φορά άκουσα τον Πέτρο να τσεκάρει το αυτοκίνητο και να πάμε μέσα. Θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς αυτού του project που μας στηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Θα έχω τα link τους κάτω στην περιγραφή για να τους δείτε και να τους δώσετε πολύ πολύ αγάπη. Πέτρο! Με φωνάξατε. Καλώ ήταν. Γιατί λελά. Σε είδα με πολύ χάρη που ήρθες και λέω δεν μπορώ να συμβαδίσω στη χάρη. Τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, όπως το είχαμε αφήσει, αλλά θέλω να ανοίξει πόρτα μέσα. Επειδή εγώ παρακολουθώ όλα τα βίντεο, όσοι δεν το έχουν δει από κοντά το αυτοκίνητο, απλά χάνουν. Το αυτοκίνητο έχει παιδιά αλλάξει ρίζει. Ωραία, τι μόνη, ρε. Λέω ρε, πες, μην τον τρέπεσαι, ρε. Ό,τι δει γύρω σε λαγμένα. Λευγέδε, καρμπονάκια παντού, οθόνε. Θέλω να το βάλει μπρο, να κάνει έτσι και μια γκαζιά, να ξυπνήσουν οι άλλοι μέσα και να πάμε να του χαιρετήσουμε. Ερχόμαστε! Έλα, έλα, έλα! Έφυγε! Ωραία! Παιδιά, είχαμε! Δες τον αρέφη, φεύγει έξω την πόρτα, ρε! Όσοι είμαστε εδώ, παιδιά, Philips Business Center στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, έρχεστε και το ζητάτε, έρχεστε και λέτε θέλω τα μάξι! Καλώς το Γιώργο! Χαίρετε, χαίρετε! Καλά! Το έχω αφήσει σε μια πολύ καλή κατάσταση, τώρα θέλω να μου πεις ειλικρινά. Έλα εδώ, έλα εδώ. Τώρα τα μάξι είναι σωστό. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι αυτό είναι το καινούργιο μας λόγο, έτσι. Τώρα είναι ολοκληρωμένο, ναι. Επίσης, από ό,τι έχω παρατηρήσει, ότι έχετε κάνει και άλλαγες στο χώρο. Πολύ ωραίο και με τα λόγο και τα σχέδια. Πολύ ανανεωμένα και ανυπομονώ να δω και ανανεωμένα νούμερα. Λέω εγώ συνέχεια πρόγραμμα, πρόγραμμα. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ακούει την λέξη πρώτη φορά ή την έχει ακούσει και δεν ξέρει τι είναι. Ο κατασκευαστής ποτέ δεν τρέχει τον κινητήρα του στο 100%. Οι κινητήρες συνήθως δουλεύουν στο 40-50%. Εμείς λοιπόν βρίσκουμε κινητήρες οι οποίοι έχουν χώρο για βελτίωση και τους βελτιώνουμε. Δεν είναι αναξιόπιστο αυτό που κάνουμε και θα σου εξηγήσω γιατί. Ο κατασκευαστής φτιάχνει έναν κινητήρα, μετά από 2 χρόνια τον βγάζει 15 άλογα παραπάνω, μετά από 2 χρόνια ξαναβγάζει 10 άλογα παραπάνω. Εμείς λοιπόν βρίσκουμε αυτό που ο κατασκευαστής θέλει να κάνει από την αρχή και το δίνουμε κατευθείαν στον πελάτη. Όσον αφορά την κατανάλωση, σε συνθήκες ίδιας οδήγησης μετά τον προγραμματισμό, το καύσιμο όμως πάντα είναι το ίδιο. Σε πολλές περιπτώσεις, σε ταξίδι στους μοντέρνους διζελοκινητήρες, έχουμε μια πολύ μικρή μείωση της κατανάλωσης γιατί κάνουμε καλύτερη διαχείριση του καυσίμου. Όμως, αν τα αυτοκίνητα τα έχουμε μονίμως στο τέρμα, ένα αυτοκίνητο εργοστασιακό με ένα αυτοκίνητο προγραμματισμένο θα έχει πιο πολύ καύσιμο. Προφανώς. Ψέματα δεν υπάρχει λόγο. Ναι, προφανώς. Κάτι που ο κόσμος παρεξηγεί, νομίζω ότι μπορεί να φέρει ένα ατμοσφαιρικό αυτοκίνητο και με ένα πρόγραμμα να πάρει πάρα πολύ δύναμη. Για να δημιουργήσουμε παραπάνω έργο στον κινητήρα, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω καύσιμο. Χρειαζόμαστε παραπάνω αέρα. Ο περισσότερος αέρας κάνει μεγαλύτερη έκρηξη που σημαίνει μεγαλύτερη εκτόνωση, μεγαλύτερη υποδύναμη. Άρα, αν δεν έχουμε κάτι να φυσάει παραπάνω αέρα μέσα στον κινητήρα και έχουμε να κάνουμε με την ατμοσφαιρική πίεση, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Πρόσεξε τώρα κάτι όμως. Οι ατμοσφαιρικοί κινητήρες συνήθως τρέχουν στο 90-95% της δύναμής τους. Ήδη τερματισμένοι. Οπότε έχουμε ένα λίγο ακόμα 5% το οποίο μπορούμε να το δώσουμε συνήθως. Mm-hmm. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο που πήγαμε σε αυτή την επιλογή, σε αυτό το project το τρέχουμε παρέα. Είναι αυτοκίνητο που έχει περιθώρια, είναι ένα καλό μοτέρι
είναι το. Θα βγάλει πολύ ωραία δύναμη. Θα βγάλει πολύ. Αυτά θέλω να ακούω. Είναι ο NI13 ο κινητήρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα κυνηγήσουμε και Stage 2. Ένα, τα λέμε λίγο. Ναι, αφού έχουμε όλα τα περιφερειακά πλέον, εννοείται. Θα το προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο ωραίο γίνεται, ώστε ο φίλος μας θα το πάρει να το ευχαριστηθεί σε όλη τη ζωή. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Περιμένετε. Δεν ήρθα με άδεια χέρι, γιατί την τελευταία φορά λίγο είχαμε παράπονα. Ήρθα να δώσω δωράκια. Βέβαια, σας προετοιμάζω από τώρα. Δεν είναι η καινούργια συλλογή και δεν είναι τα φουτεράκια. Άρα έρχονται φουτεράκια που θα σας φέρω και θα πάθετε μία ζημιά. Είστε ανανεωμένοι και σύντομα έρχονται και τα καινούργια με το. Δεν βλέπω τον προφυλακτήρα όμως. Εδώ είναι το παλιό. Ρε. Και δεν βλέπω και το καπό. Δεν είναι το παλιό. Θα έρθει όμως. Θα σας φέρω και τα καινούργια. Το καινούργιο Μέρτς θα είναι καλύτερο. Θα είναι φωτιά το καινούργιο Μέρτς. Έλα, λοιπόν, μοίρασέτε εσύ Πέτρο όλα. Είσαι υπεύθυνος εδώ. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Τι θέλεις, έρωτη θέλεις. Κάτι χωρίς γλουτένι. Ο Πέτρος μου θυμίζει να ανοίξω φυσικά το eFood που είναι χορηγός αυτού εδώ του project. Και επειδή εγώ είμαι χουβαρντάς, σε αυτό το βίντεο αντί για 10 κουπόνια θα δώσουμε 20. Ανοίγεσαι. Λάιρ του 16 είμαστε. Ωραία, το βρήκε με τη μία. Κάνω μια ερώτηση. Όλες αυτές οι διευθύνσεις είναι από όλους τους φίλους και τέτοια. Όπου πηγαίνω συνεργεία. Φίλε στον Παυλίδη. Θα του στείλω καμιά μπουγάτσα. Είπε χωρίς γλουτένι. Ένα ωραίο λοιπόν. Του γυμναστηριακού. Pancake. Ελαφρύ ρε παιδί μου, μη βαρύνουμε τώρα. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω σίγουρα ένα ζεστό καφεδάκι θα πάρω. Ένα καπουτσίνο. Έλα κάτι φάει. Μια ομελέτα. Αβοκάντο μελέτα. Όχι αβοκάντο. Πρωτεϊν. Αμα. Για να μην ζηλεύετε, εννοείται το eFood όπως πάντα μας δίνει 25 ευρώ κουπονάκια για να τα απολαύσετε εσείς. Εδώ μόλις εμφανίστηκε ένας κωδικός. Όποιος προλάβει το βάζει στο eFood και παραγγέλνει. Θα εμφανιστούν και άλλοι 19 στην πορεία του βίντεο ή μπορεί και λιγότεροι. Πρέπει να βάλω και κάποιους καρφιτσωμένους στο σχόλιο. Δεν ξέρω. Θα τρελαθώ. Θα βάλω και στο καρφιτσωμένο σήμερα. Μοιράζουμε σήμερα για να παραγγείλετε ό,τι θέλετε από το eFood. Φορτώσαμε μια καλή παραγγελία. Λέει εδώ 45 με 50 λεπτά. Προλαβαίνουμε να το προγραμματίσουμε. Okay. Μπορούμε να το πετάξουμε μια κονσέρβα και να τελειώνουμε. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Το φορτώνουμε, παιδιά, δεν μπορώ. Θέλω να το δω πάνω δυναμόμετρο. Το είχα δει όταν ήταν μαύρο. Σαν φτωχό συγγενή ήταν. Δεν μπορώ. Βάλτε το πάνω δυναμόμετρο, αν γίνει κροτίδα, ρε παιδιά. Δεν παίζει, ρε. Είναι φτιαγμένο για να είναι εδώ πάνω. Έλα λίγο πιο εδώ. Ναι. Στο βίντεο τη παρουσίαση είχαμε πει: βγάλτε μια φωτογραφία. Γιατί θα το ξαναδούνε μαύρο. Θέλω να το χαρώ πάνω, να το απολαύσω όσο μπορώ. Γιατί δεν θα ξανανεύει εδώ πάνω. Ο χώρο, το design, το σχέδιο είναι υπέροχο. Θα ξανανεύει. Δεν θα ξανανεύει, μην ξύγεσαι. Με τη μία θα γίνει. Μικρό καλά. Θα σε κάνω ένα τεστ. Μπορεί να βρει την OBD σε παρακαλώ από το αυτοκίνητο. Να το συνδέσει. Δεν το βρίσκω. Πού είναι ρε στο BMW, εδώ ήταν. Α, τώρα με την ευκαιρία που είμαι εδώ κάτω, για δείτε εδώ στην πόρτα. Είχα πει ότι κάτι θα έκανα στο επόμενο επεισόδιο. M-Sport, σε παρακαλώ. Και τι σα είχα τάξει. Εδώ, foot rest. Το βλέπει, σα σημαίνει. Λοιπόν, το OBD. Α, να το βρήκα. Εντάξει. Έλα, έτοιμο να δουλέψει ο Ρέστρομ. Κουμπόθηκε. Λοιπόν, έχει βρει το VIN, κάνει μια σύνδεση με τον εγκέφαλο. Όλοι αυτοί είναι εγκεφάλοι του αυτοκινήτου. Δεν πάμε να δούμε εδώ ένα false scan. Τι είναι αυτά, ρε! Έχει! Τίποτα, ε! Μια χαρά είναι! Το αυτοκίνητο είναι μπλε το interface εδώ, κόκκινο με πράσινο, χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα τα πιστέψουν, τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά, λοιπόν. Τίποτα δεν είναι. Με τόσο που έχει πειράξει στα μάξι, βγάζει under voltage detected. Αφού έχει μείνει από μπαταρία. Το μικρόφωνο έχει πρόβλημα στα Bluetooth. Αφού έχω βάλει CarPlay. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο κινητήρας. Κινητήρας δεν έχω ούτε check ούτε τίποτα. Το αυτοκίνητο έχει μόνο ψιλοβλάβες βγάζει με το power management. Έστε, το είχα δύο μήνες τώρα κλειστό σε γκαράζ και όλα αυτά. Άρα δεν έχει κάποια βλάβη να μας αποτρέψει τον προγραμματισμό. Αμάξια, άσε τώρα, ξέρει. Προφανώς, παιδιά, πέρα από την πλάκα, το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή έχει 68.000 χιλιόμετρα. Είναι ολοκένουργιο, δουλεύει άψογα. Ήταν ο λόγος που το πήραμε. Δηλαδή είναι φρέσκο το αμάξι. Εγώ βέβαια τώρα κρατάω μικρό καλάθι γιατί μου είπαν ότι με όλα αυτά που έχω αλλάξει, ναι, ίσως θέλει πρόγραμμα για να δουλέψει σωστά. Νιώθω ότι είναι λίγο πιο κρεμασμένο το αμάξι. Ίσως με όλα τα περιφερειακά και το μεγαλύτερο του intercooler και τέτοια να κρέμα στα χαμηλά. Στα χαμηλά, όντως. Απελευθέρωσε πιο πολύ το μοτέρ σε σχέση με τα περιφερειακά, ίσως να δούμε μεγαλύτερη υποδύναμη. Προβλέψει, έτσι. Προβλέψει. Γιάννη, πόσο λες. 150 άλογα. Τρίπο. 148. Εγώ επειδή νιώθω ότι κρέμασε, μπορεί να πήρε λίγο να είναι 156. Εγώ θα πω 160. Αν και η θεωρία λέει ότι θα πρέπει να έχει πάρει παραπάνω. Γιατί όταν αγοράζει μια εισαγωγή σου λένε θα πάρει 10 άλογα, θα κάνει, θα ράνει. Οπότε για να δούμε. Πάμε. Είχα δίκιο. Το πόδι μου είχε δίκιο από ό,τι φαίνεται. Διότι μετρήσαμε το αυτοκίνητο 139 άλογα από 153 εργοστασιακό. Από ό,τι φαίνεται, όταν απλά σκαλείς το αυτοκίνητο και βάζεις πράγματα χωρίς να το προγραμματίσεις, μπορείς και να το ρίξεις στα μάξι. Ευελπιστώ στην πορεία να ξεφύγουμε. Α, μέχρι τότε ερωτηματικό. Θα βάλεις τώρα το πρώτο, ας πούμε, στάδιο και μετά θα το προσαρμόσουμε για stage 2 ή ένα πρόγραμμα. Όχι, θα ξεκινήσουμε με ένα base file δεύτερο στάδιο και θα δούμε πού μπορούμε να πάμε. Εκτός από τα άλογα, θέλει και λίγο να κάνει.
Α, δεν ξέρω τι είναι αυτό στο οποίο αναφέρει. Είναι το γνωστό Pops and Bangs. Γιατί μου είχε τάξει και κάτι ακόμα. Όταν το είχες δει απ' έξω, τι είχες. Flame up. Κάτι για φωτιές. Flame up. Κοίταξε, προχθές άμα θα δείτε εκεί πίσω, ήρθε ένα αυτοκίνητο και μας έβαλε φωτιά. Εγώ θέλω να γίνει πολεμικό και θα το κάνουμε. Το αυτοκίνητο αυτό προγραμματίζουμε με την έθοδο Μπέντσι Έλιος Πάγκο. Βγάζει ο Γιάννης εδώ πέρα. Θα το δώσει στον Γιώργο, βάζουμε πινάκια πάνω. Τον εγκέφαλο, ναι, απευθείας. Πολλοί φοβούνται. Σου λέει ανοίγματα εγκεφάλου. Σου λέει, φίλε, τι κάνουνε. Να ξέρετε ότι η μέθοδος προγραμματισμού η Μπέντσι είναι καλύτερη από την OBD. Δηλαδή από την OBD παρεμβάλλονται πολλές καλωδιώσεις κτλ. Ενώ εδώ τώρα κουμπώνεις ακριβώς πάνω στον εγκέφαλο. Πού είσαι ρε πάνω! Ήρθε! Ο καλύτερος deliverer του κόσμου, πού είσαι ρε αγόρι μου! Δεν έχει ούτε bench ούτε τίποτα τώρα. Κάνε μια παύση. Κουπονάκι, εμφανίστηκε. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά το eFood, παιδιά, που στηρίζει. Καλή απόλαυση σε όλους. Και εσένα που βλέπεις το βίντεο και έχεις κάνει την παραγγελία σου. Αμάν πίτα κλαμπ δικό μου αυτό. Αυτό είναι για σένα, είδες. Μια γορτάσεις μόνο πρόσχε. Ο Γιάννης θα κάνει δουλειά και εμείς θα φάμε. Κουμπώνουμε με τον εγκέφαλο, πέρασε ο Γιώργος στο base map του stage 2 και τώρα ανυπομονούμε. Πρέπει να κάνουμε προβλέψεις όμως, δεν γίνεται έτσι. Εγώ λέω 2-13. 2-13, έτσι κλακ με τη μία. Από 139 που είμαστε, θα πάμε 205 με 220. Είμαι τρελός, εδώ race room, 220 θα πάει. Καλά, εντάξει, κόψτε κάτι. 195. 195 και με 210 είμαι ευχαριστημένος. 2-15 για να κερδίσω τον Γιώργο. Καλά, όλοι έξω θα πέσετε. Όλοι έξω θα πέσετε. Ρε φίλε, έχει τερματίσει τα μάξι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχει βάλει και τα απόψη, θα τα βάλουμε μετά. Αμά, αν μου κλείσει το μάτι, είπε ότι έχει βάλει και απόψη. Έχουμε κλείσει κλαπέ τώρα. Oh! Αυτά μ' αρέσουν. Δώσ' το! Αμά, κοπίδια πάει. Κοπίδια πάει. Δεν έχω δει τίποτα, αλλά περνά ωραία, αυτό από. Άντε, γεια! Μέχρι! Τι λες! Το χάσμα, ε! Τι λες! Δεν γίνεται αυτό! Κάτσε, περίμενε, πρέπει να βγω. Περίμενε! Ξαναμέτρατο! Πάμε να δούμε και λίγο τα πω. Τα πω! Πες να δώσεις. Αυτά θέλατε! Πετάει βλογίδια κάτω! Κλείστο κλαπέ! Πετάει βλογίδια κάτω! Θα το έχει μαυρίσει κάτω, ρε! Ωρίνη! Το πήραμε από αλλού το πρόγραμμα, το, να ξέρετε. Το είπε και το έκανε, είπε εγώ το κάνω πυροβολάει. Αλλά μόλις δει τα νούμερα, θα καταλάβετε ότι πυροβολάει. Δουλεύω με τον Γιώργο 2 χρόνια, δεν τον έχω πει ευχαριστώ ποτέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συγκίνηση που ένιωσα μέσα. Του γουστάρες, ε. Όταν ακούω θα τα πάτε ακούτε από πίσω. Έκλεισε η κάμερα και βαρούσα αλλά τόσα, εντάξει. Μπορείς. Αυτό που είπε ο Γιώργος, να με αφήσει όλη μέρα, δε. Ναι, θέλω κι εγώ όμως, εντάξει, μόλις κατέβουμε από εδώ. Θέλω κι εγώ. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Ο Γιάννης σφραγίζει τον εγκέφαλο. Δεν χρειάζεται να ξαναβγεί. Έχουμε το αποτέλεσμα που ονειρευόμασταν, θα πω. Έχουμε και λέμε. Στοκ τα μάξι πρώτη φορά έχει έρθει με 150 άλογα, περισσότερο από το μαμά, αλλά έτσι είναι φυσιολογικό. Λέμε. Βάλαμε όλα τα έξτρα και πέσαμε στα 139 άλογα. Τα μάξι τερνότανε. Ήρθαμε εδώ. Stage 2, σωστό πρόγραμμα και με τη μία φτάσαμε στα 221 άλογα. Πόσο πάνω, 70 άλογα, 80 άμψε αυτό το τέτοιο. Θέλετε να μάθετε πώς το κάναμε. Ελάτε να σας δείξω. Λοιπόν, η πράσινη γραμμή είναι η γραμμή της πίεσης. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δουλεύει 0,6 μέχρι τις 4.500 στροφές και μετά πέφτει στο 0,2. Με μία πάρα πολύ συντηρητική και ωραία πίεση. Όπου πίεση τουρμπίνας, για όσο δεν καταλαβαίνετε. Πίεση turbo, έτσι. Όπου ξεκινάει από το 0,9 στις 3.000 στροφές, πικάρει στις 5.000 στροφές στο 1,1, στο 1,05 και στον κόφτη κρατάει μέχρι το 0,9. Οπότε σηκώσαμε σταθερά την πίεση της τουρμπίνας.
safe όμως, για να το πούμε και αυτό. Safe. Δηλαδή δεν είναι ότι. Safe, ναι. Το αυτοκίνητο το έχει οδηγήσει. Ναι. Το πηγαίνει από ένα κατάστημα στο άλλο, το ξέρει. Τώρα θα το οδηγήσει, θα αφήσει να μου πει. Είχα καταλάβει τα 10 άλογα. Άρα τα 80 τώρα θα μοιράσει πάρα πολλά χαμόγελα. Έλα με χαρά. Άμα. Για να δούμε. Πρώτη είσοδο σε περιφερειακό. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Σίγουρα όμως, ειδικά με πριν, πλέον το αυτοκίνητο έχει χαρακτήρα. Προφανώς δεν σκοτώνει. Δεν είναι. Όμως. Δεν είναι 400-500 άλογο να σου φέγει το μυαλό, αλλά ανταποκρίνεται τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ήχος και όταν είναι κλειστό το καλαπέ, δεν είναι τόσο μεταλλικός. Είναι απλά όλα τα λεφτά. Έλα. 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 Τρέλα, τρέλα. Εγώ σας το πω ότι με αυτό το αυτοκίνητο κανένας δεν περνάει απαρατήρητος. Και όλοι θα γουστάρουν όταν θα σας βλέπουνε. Ανυπομονώ να δοκιμάσω το 0% σε σχέση με την τελευταία φορά. Οι θερμοκρασίες σε αυτό το αυτοκίνητο, παρόλο που έχει αρκετά μεγάλο intercooler και το φτάνει για πολλά παραπάνω άλογα, στο κελί είχαμε 27 βαθμούς και φυσούσαμε σε όλο το φάσμα στο εργοστασιακό με 27 βαθμούς, που σημαίνει ότι ήταν τέλειο για τις ιδανικές συνθήκες που χρειαζόμασταν. Όταν όμως αποφασίσαμε να ψεκάσουμε λίγο νερό μαζί με τον ανεμιστήρα, τότε βλέπουμε ότι έπεσε μέχρι και 24. Αυτό σας το λέω για να μπορείτε να δείτε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στους 0 βαθμούς. Μια νύχτα, ας πούμε, εννοείς. Ναι, θα έχει και λίγο παραπάνω. Λίγο δεν μετράμε με πάγους και με τέτοια για να βγάλουμε ψεύτικα νούμερα. Τα νούμερα είναι εδώ πάνω, δεν μπορούμε να τα κλέψουμε. Όχι στο τουρμπό καιρό. Όποιος θα το κληρώσουμε, θα είναι Ιανουάριος. Ας το και θα σκοτώνει. Πάμε να κάνουμε και ένα 0% τώρα. Oh man. Oh. Έτοιμοι. 3, 2, 1. Έλα. Ωρε, φίλε. Δεν ξέρω πόσο πάτησα. Τι χρόνο έκανε, ήταν σίγουρα πιο γρήγορο. Σίγουρα πιο γρήγορο. Γιατί στο 0% και ένα δευτερόλεπτο διαφορά να έχεις δύο είναι άλλο πράγμα. Βλέπουμε ότι πριν το αυτοκίνητο στις 6400 είχε κόφτει. Το έχουμε τραβήξει αυτή τη στιγμή μέχρι τις 6700. Είναι το πιο ωραίο φάσμα για το συγκεκριμένο turbo. Τι να πω, να πω ότι μετά τις 5 μονίμως έχουμε 80 άλογα διαφορά. Έχουμε ένα ολόκληρο αμάξι, θα πω. Ένα Hyundai i20. i20, εδώ μόνο, το δώσαμε σήμερα. 3, 2, 1. Κάτσε. Για πες. Καλό είναι. Καλό είναι. Ωραία. Κρατήσου. Αγκαλιά θα σε πάρω. Ευχαριστώ που στρώσατε το αμάξι. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα είναι σωστό, ρε φίλε. Εσείς δεν ξεχνάτε να συνεχίσετε να δηλώνετε και να παίρνετε συμμετοχές. Και φυσικά να έρθετε εδώ στα παιδιά και να δώσετε κουπόνι. Την τεράστια κουπόνι. Αγάπη. Δώσε και ένα e-food εδώ με τον Πέτρο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί εκτός από την πίστα, στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε να προσθέσουμε λεπτομέρειες και να προστατεύσουμε το αυτοκίνητο εσωτερικά και εξωτερικά. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye!